16 ατρόμητες γυναίκες πήδουν από το αεροπλάνο καθώς επιχειρούν να σπάσουν το ρεκόρ του γυναικείου εναέριου άλματος. Οι γυναίκες κάνουν τη μεγάλη βουτιά η μία μετά την άλλη. Και αυτή που βρίσκεται από πάνω ασφαλίζει τα πόδια της στα σκοινιά του αλεξίπτωτου που βρίσκεται από κάτω της. Αργά και προσεκτικά, οι γυναίκες προσπαθούν να σχηματίσουν μία στήλη από 16 ανθρώπους. Και τελικά, το ρεκόρ είναι δικό τους. Οι γυναίκες είναι ευτυχισμένες, καθώς η 10-όροφη στήλη τους ανεμίζει επιβλητικά στον αέρα. Όμως οι πανηγυρισμοί διαρκούν λίγο. Το αλεξίπτωτο με τον αριθμό 6 ξαφνικά καταραίει, δημιουργώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλη τη στήλη. Οι περισσότερες γυναίκες απομακρυνώνται με ασφάλεια. Όμως η Μπέκι Λίβιγκστον και άλλη μία περιπλέκονται σε μια θανάσιμη ελικοειδή πτώση. Με στροβιλισμούς πλησιάζουν πολύ κοντά στο σημείο πρόσκρουσης. Η ψύχρεμη Μπέκι έχει μόνο μία επιλογή για να επιζήσει. Να ελευθερωθεί. Το αλεξίπτωτο της άλλης γυναίκας μόλις ελευθερώνεται ισορροπεί γρήγορα. Κατεβαίνει αιωρούμενη με ασφάλεια, με το ξεφούσκωτο αλεξίπτωτο της Μπέκι να εξακολουθεί να κρέμεται από τα σκοινιά της. Και η Μπέκι? Λιγότερο από 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, ανοίγει το εφεδρικό αλεξίπτωτο της και ανεμίζει στον αέρα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Στην πραγματικότητα ήταν ένα παιχνίδι με το θάνατο που η Μπέκι ποτέ δεν θα ξεχάσει. Ειδικά όταν έγινε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Boy, as soon as the last person docked, you could have heard the screaming of all these women for three or four counties. Είναι μια στιγμή τέλειας αρμονίας και ενότητας. Όμως η αρμονία διαταράσσεται και η ενότητα είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται αυτά τα δύο αλεξίπτωτα. Since they were both trying to fly, the result was a pinwheel effect. It was a pretty radical spin. We were getting a lot of centrifugal force. We were getting pulled apart but held together at the same time. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. It was not something that was going to be salvageable. That was really obvious to me at the time. Ήταν επίσης ξεκάθαρο πως κάποιος έπρεπε να αποσπαστεί αμέσως. Όμως κάνοντάς το αυτό, η Μπέκι έθεσε τον εαυτό της σε μεγάλο κίνδυνο. That's an intense rate of descent. And it's not anything that you want to stay with at all. Η τελευταία λύση ήταν το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Και ευτυχώς δεν την απογοήτευσε. Σαν σιαμαίες αδελφές έπεφταν ενωμένες από τα αλεξίπτωτά τους. Χάρη όμως στη διέστησή της, η Μπέκι ήξερε πότε ακριβώς να κόψει τον αδελφικό δεσμό και να δώσει στον όρο απελευθέρωση των γυναικών ένα εξ ολοκλήρου νέο νόημα.